Γυρίζουμε σελίδα. Με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση θα λειτουργεί το τμήμα Δομοκός Πλατή. Ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΣΕ, σύμφωνα με τον οποίο μπαίνει τέλος στα πιθανά τυφλά σημεία που υπήρχαν. Η ΦΕΗ Χρυσοχώου θα μας ενημερώσει. Ολοκληρώνεται λοιπόν σταδιακά το έργο και πλέον σύμφωνα με τον ΟΣΕ σε ποσοστό 90% το σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει τηλεδιοίκηση που πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι σταθμάρχες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των τρένων. Μετά λοιπόν από σχεδόν 6 μήνες από το τραγικό σιδηροδρομικό συμβάν στα Τέμπη που σημειώθηκε κοντά στον Ποινιό ποταμό, λίγο πριν τη σύρακα των Τεμπών, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από σήμερα η τηλεδιοίκηση στο τμήμα Δομοκός Λάρισα Πλατή. Με δύο σταθμάρχες οι οποίοι μπορούν να έχουν συνεχώς εικόνα των τρένων που κινούνται στο δίκτυο. Πλέον τηλεδιοίκηση υπάρχει και στο τμήμα από το σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών έως τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινούν όμως ταυτόχρονα και οι δοκιμές για το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών, ΦΕΗ. Πράγματι, για 10 ημέρες το σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στο τμήμα Δομοκός Πλατή θα λειτουργεί δοκιμαστικά και από 20 Αυγούστου θα τεθεί σε κανονική λειτουργία σε όλους τους σταθμούς. Αποπημένει το τμήμα Ινόητη Θωρέα που θα λειτουργεί με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στις 19 Σεπτεμβρίου. Οπότε πλέον θα έχουμε τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη όπου θα είναι περισσότερο ασφαλής. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται μάλιστα και η υλοποίηση της περιπετειώδους με πολλαπλές αναθεωρήσεις σύμβασης 717, τη σύμβαση δηλαδή εγκατάστασης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Peace.